Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στον Νταβός είναι στραμμένα τα βλέμματα. Εκεί βρίσκεται και η Μαρία Σαράφογλου και θα μας ενημερώσει για τις επαφές του Πρωθυπουργού με επενδυτές αλλά και εκπροσώπους μεγάλων οικονομικών κολοσσών, Μαρία. Καλησπέρα από τον Νταβός της Ελβετίας, Γιώργο, όπου σήμερα ολοκληρώνονται οι εργασίες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Βρισκόμαστε έξω από το Greek House, το οποίο επισκέφθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, για να συνοψίσει ουσιαστικά την ελληνική συμμετοχή και τα αποτελέσματά της σε αυτή τη μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε όλη την ομάδα του Greek House και εξέφρασε ικανοποίηση τόσο για την παρουσία της χώρας στη διεθνή διοργάνωση, όσο και για τα θετικά μηνύματα που έλαβε σχετικά με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το 2020 η Ελλάδα επιχείρησε στον Νταβός να πείσει ότι γυρίζει σελίδα. Τότε όμως, εκτός από την αισιοδοξία, υπήρχε και μία καχυποψία. Τρία χρόνια μετά, η εικόνα της χώρας έχει αλλάξει καταλυτικά, όπως είπε. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Αποτελεί πόλο γεωπολιτικής σταθερότητας και βέβαια εφαρμόζει καινοτόμες πολιτικές μέσα στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Αυτά ήταν τα λόγια του Πρωθυπουργού, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο των επαφών. Γιατί εκτός από το μπαράζ συναντήσεων που είχε χθες με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες από όλο τον κόσμο, πρέπει να σου πω, Γιώργο, ότι στο περιθώριο του φόρουμ έγιναν και πολύ σημαντικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας, των ναυτιλιακών, της τεχνολογίας αλλά και των τραπεζών. Ινδία και Σαουδική Αραβία πρωταγωνίστησαν κυρίως στις διμερείς συναντήσεις, ενώ μία από τις μεγαλύτερες ελβετικές τράπεζες το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανοίξει παράρτημα στην Αθήνα. Αυτό είναι πολύ θετικό νέο, Μαρία. Να σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Προσπάθειες αυτές είναι επιτυχημένες όταν συνδυάζονται οι δυνάμεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ιδιώτες χορηγούς που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Αλλά θέλω να τονίσω και πάλι, δεν είναι εύκολο για μια χώρα να ξεχωρίσει στον Νταβός. Όπως γνωρίζετε, είναι το παγκόσμιο συνέδριο όσον αφορά τα διεθνή οικονομικά θέματα και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Αλλά νομίζω ότι τα καταφέρατε και με το παραπάνω και λόγω της θέσης του Greek House. Και με το καλό του χρόνου ακόμα πιο δυναμική.